Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε με την εφαρμογή έγγραφα του Drive να δημιουργήσουμε έγγραφα κειμένου πολύ απλά και εύχριστα. Θα φτιάξουμε ένα πρότυπο για εργασία μαθητή. Θα είναι δύο σελίδες, θα έχει το εξώφυλλο και κάποιο κείμενο, κάποιο στυλ, κάποια μορφοποίηση, έναν πίνακα. Θα ξεκινήσω κάνοντας ένα νέο αρχείο εγώ, ένα έγγραφο και για ευκολία θα έχετε κι εσείς όλο το κείμενο που, που θα έχει το έγγραφο. Σκοπός είναι να μάθουμε όχι να πλητρολογούμε αλλά να κάνουμε τη μορφοποίηση. Και ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε τον τίτλο στην αρχή εδώ. Μετά θα βάλω μια εικόνα, ας κάνω μια νέα γραμμή. Θα εισάγω την εικόνα ή καλύτερα να ξεχωρίσω τις σελίδες. Έχουμε λοιπόν, θα αρχίσει από εδώ και πέρα η δεύτερη σελίδα. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα κάνω την σελίδα μου και βλέπετε τι κάνω. Κάνω τα κενά για να πάω στην επόμενη σελίδα το οποίο είναι μια πάρα πολύ κακή πρακτική για πολλούς λόγους. Ειδικά αν έχω μεγάλο έγγραφο. Θα εισάγω απλά, θα κάνω εισαγωγή. Αλλαγή σελίδας. Που είναι τώρα αυτό. Είναι αλλαγή σελίδας ή Ctrl Enter για πιο γρήγορα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την εικόνα, εισαγωγή εικόνα. Υπάρχει και το κουμπάκι, μπορώ να κάνω μεταφόρτωση από τον υπολογιστή, αλλά υπάρχει μια λειτουργία να κάνω αναζήτηση στον ιστό. Και μάλιστα δεν είναι η κανονική αναζήτηση Google, μου αφανίζει μόνο εικόνες οι οποίες έχουν δικαιώματα χρήσης. Δηλαδή μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε με άδεια χρήσης. Ας βάλω εγώ μια εικόνα. Και μπορώ να τη μεγαλώσω αν θέλω, να την κεντράρω και να αλλάξω την διάταξη της σελίδας να είναι πάνω και κάτω από το κείμενο. Αποσπασμένη δηλαδή, θα την πάω λίγο πιο κάτω για να έρθει εκεί που θέλω. Ο υπότιτλος, ωραία, όνομα και ημερομηνία. Ας τα μορφοποιήσω αυτά, ο τίτλος θα το βάλω εγώ κατευθείαν στυλ τίτλο. Εδώ στυλ υπότιτλο για, για ευκολία, για να δώσω μορφοποίηση γρήγορα και εύκολα. Αν θέλω μπορώ να κάνω μορφοποίηση όπως θέλω εγώ με τα κουμπάκια Εδώ είναι και αυτό κεντραρισμένο και αυτό όλα αυτά κεντραρισμένα. Πάμε λοιπόν εδώ, έχει μια γραμμή, θα τη βγάλω. Αυτό θα το κάνω επικεφαλίδα 1. Το ίδιο και αυτό είναι επικεφαλίδα 1. Και αν δούμε το έγραφό το κανονικό. Έχουμε μια λίστα με κουκίδε. <coughs> τα τελευταία τρία κομμάτια. Άρα λοιπόν αυτά εδώ τα τρία θα τα κάνω μια λίστα με κουκίδες. Και τώρα παρατηρώ κάτι που βλέπω ας πούμε οι παραγράφοι δεν έχουν καθόλου κενό μεταξύ τους. Εδώ θα δείτε έχουν ένα κενό όμορφο που δίνει χώρο στο έγγραφό μου. Και τι κάνουμε συνήθως πατάμε τα Enter, συνέχεια Enter και αυτό είναι και χρονοβόρο και δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Ο, καλύτερος τρόπος είναι να δώσουμε στο στυλ που λέγεται κανονικό κείμενο. Τώρα είμαστε στο κανονικό κείμενο, το βλέπουμε και εδώ. Άρα σε μια οποιοδήποτε παράγραφο κανονικού κειμένου θα πάω μορφή, διάστοιχο, να κάνω προστίκη καινού διαστήματος μετά την παράγραφο. Άρα το καινό διάστημα μπήκε για αυτή την παράγραφο που θέλω εγώ, Θέλω όμως να μπει σε όλες και δεν θα το κάνω αυτό για όλες παραγράφους. Απλά θα πάω στο κανονικό κείμενο εδώ και θα πω ενημέρωση αυτού του στυλ και αντιστοίχηση. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δουλεύω με στυλ και κάνω μορφοποίηση πολύ πιο γρήγορα. Το ίδιο και για την επικεφαλίδα μου. Θέλω να αλλάξω στυλ, για παράδειγμα να αλλάξω το χρώμα της. Για αυτό εδώ αν θέλω όλες οι επικεφαλίδες ένα, όπως είναι αυτή εδώ, θα κάνω μια ενημέρωση του στυλ και εδώ και αντιστοίχηση και θα ενημερωθεί αυτόματα και η άλλη επικεφαλίδα που είναι και αυτή το ίδιο στυλ, επικεφαλίδα 1. Άσχετα να λέει το 2 εδώ εννοεί είναι η δεύτερη επικεφαλίδα. Φανταστείτε ένα έγγραφο που έχω 100 επικεφαλίδες, πόσο εύκολα και γρήγορα μπορώ να αλλάζω το στυλ σε αυτές. Έχουμε βάλει λοιπόν και τη μορφοποίηση. Μένει να κάνω και τον πίνακα. Εδώ κάτω λοιπόν θα κάνω εισαγωγή πίνακα. Υπάρχει και κουμπάκι νομίζω. Θα κάνω εισαγωγή πίνακα από το μενού. Θέλω να είναι τρεις στύλες και δύο γραμμές, επιλέγω εδώ και έχω το πίνακά μου, ας γράψω και το κείμενο που χρειάζεται. Και για την διαχείριση πίνακα έχω διάφορες επιλογές, θα δείξω τα βασικά, μπορώ με δεξί κλικ εδώ να εισάγω σειρές πάνω και κάτω, να εισάγω στύλες δεξιά και αριστερά ή να διαγράφω αντίστοιχα στήλες. Αν θέλω να βάλω ένα χρώμα π.χ. στην πρώτη γραμμή, θα την επιλέξω όλη και θα βάλω εδώ χρώμα φόντου, βάλω ένα χρώμα, θα αλλάξω το χρώμα γραμματοσυράς για παράδειγμα και κάπως έτσι. Έχω κάνει λοιπόν και τον πίνακά μου και μένει να βάλω μια λεπτομέρεια εδώ κάτω να έχω και άριθμηση σελίδων η οποία θα ξεκινάει όμως από την δεύτερη σελίδα και όχι το εξώφυλλο. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα. Εισαγωγή. Έχουμε αριθμή σελίδων και επιλέγω αν θα είναι πάνω δεξιά όπως βλέπετε ή κάτω δεξιά και αν θα είναι μόνο αν δεν θα έχω στο εξώφυλλο. Πατάω λοιπόν αυτό εδώ. Έχει και άλλες επιλογές αλλά θα το κάνουμε απλό. Μπήκε λοιπόν και η αρρύθμιση. Έχω το τίτλο μου. Μπορώ να θέλω να αλλάξω εδώ μορφοποίηση, να το κάνω άλλο χρώμα και αυτό αν θέλω ή κάτι πιο μεγάλη γραμματοσυρά. Και ένα τελευταίο μπορώ να αλλάξω εδώ, π.χ. δεν θέλω να έχω καινή γραμμή, να είναι όλα με περιθώρια. Στο βάλω πιο κάτω, και επιλέγοντας την εικόνα να αυξήσω τα περιθώρια που θα έχει γύρω της. Και τώρα χαλάει όμως τη διάταξη, την πάω λίγο πιο κάτω και βλέπουμε ότι έχει ένα περιθώριο φυσικό το έχει γύρω της. Και κάτι που έπρεπε να κάνω από την αρχή, δεν έχει σημασία, το κάνω και τώρα, δίνω ένα όνομα στο αρχείο μου, πατάω Enter, αποθηκεύεται και έχει τελειώσει η εργασία μου. Και αφού λοιπόν τελειώσω με την εργασία, μπορώ να κλείσω το παράθυρο και θα βρω το έγγραφό μου στο Drive. Σε μένα το βρήκα εδώ στα πρόσφατα. Είναι εδώ λοιπόν ή κανονικά αν το είχα δημιουργήσει από εδώ το φάκελο θα υπήρχε εδώ μέσα. Αυτά λοιπόν για την εργασία με το Google Docs.